απόγνωση επιχειρηματιών στην Κρήτη με φόντο τη χαμηλή απορροφητικότητα κονδύλιων για το μεταφορικό ισοδύναμο, το οποίο στοχεύει στη μείωση του κόστου ακτοπλοϊκής μεταφοράς για προϊόντα και εμπορεύματα από και προς το νησί μας. Διαπιστώσαμε ότι οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητες οι οποίοι μπορούν να ενταχθούν στο μεταφορικό ισοδύναμο σε ό,τι είχε κάνει με την Κρήτη είναι τελικά πολύ λίγοι, με αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ μικρή απορροφητικότητα. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι για το πρώτο εξάμηνο του 2020 η απορροφητικότητα ήταν περίπου 3 εκατομμύρια. Δυστυχώς διαπιστώσαμε ότι αυτός ο ισοδύναμος στην Κρήτη είναι λειψό. Από τις 8.000 περίπου ΚΑΔ που εφαρμόζεται σε όλη την ισιωτική χώρα της χώρας μας, στην Κρήτη από τις 8.000 είναι 2.000 και κάτι. Είναι μια πολύ μεγάλη αδικία που γίνεται στο νησί μας. Είναι στην οικονομία του νησιού μας. Δεν μας δίνει τη δυνατότητα να συνεργαστούμε με την υπόλοιπη χώρα ή με τα υπόλοιπα νησιά. Από τα 75 εκατομμύρια ευρώ που προβλέπει η ΚΙΑ για την ενίσχυση μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στο σύνολο των νησιών για το 2020, μόλις 11 εκατομμύρια 925.000 ευρώ εγκρίθηκαν σε επίπεδο χώρας για το πρώτο εξάμηνο του 2020, εκ των οποίων τα 3 εκατομμύρια 193.000 ευρώ εγκρίθηκαν στο νησί μας, όπως αποκαλύπτει η Κρήτη TV. Στην Κρήτη έχουν ενταχθεί περίπου 2.500 ΚΑΔ, ενώ στα υπόλοιπα νησιά η ΚΑΔ είναι περίπου 8.500. Μεγάλη διαφορά. Είναι μεγάλη διαφορά, που σημαίνει ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις μεταφορικές και επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν κατεξοχήν μεταφορές για να φέρουν τα προϊόντα τους στην Κρήτη έχουν εξαιρεθεί από το μεταφορικό ισοδύναμο. Αν δεν έχουν τη διάθεση ή δεν μπορούν να εφαρμόσουν το ισοδύναμο όπως στην όλη χώρα, τότε να μας βρουν ένα άλλο τρόπο, ας εφαρμόσουν το ΦΠΑ, ας μειώσουν το ΦΠΑ στο μεγάλο νησί μας για να μπορέσει και εμείς η οικονομία μας να έχει τις ίδιες ευκαιρίες με όλη την υπόλοιπη χώρα. Να υπάρξει χρηματοδότηση και σε άλλους ΚΑΔ στο νησί μας και την προώθηση των κριτικών προϊόντων στην ελληνική και διεθνή αγορά ζητούν επιχειρηματίες. Εμείς καλούμε τους βουλευτές, καλούμε το επιμελητήριο Ηρακλείου, τα επιμελητήρια της Κρήτης, θα έλεγα, γιατί δεν είναι θέμα το οποίο αφορά μονάχα το Ηράκλειο, τις ομοσπονδίες της Κρήτης να διεκδικήσουν μέσα από την οργάνωση την οποία διαθέτουν, από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, τον κύριο Πλαγιωτάκη, να ενταχθούν περισσότεροι ΚΑΔ μέσα σε αυτό, έτσι ώστε να μπορούν να μπει και το εμπόριο και άλλες δραστηριότητες και να υπάρξει απορροφητικότητα των 70 εκατομμυρίων. Γιατί είναι αμαρτία να λέμε ότι διαθέτουμε 70 εκατομμύρια και στο τέλος τα εκατομμύρια να είναι ούτε 10. Όσες παρατάσεις και να δοθούν, αν δεν απλοποιηθούν οι διαδικασίες και δεν μπουν οι ΚΑΔ, η απορροφητικότητα θα μείνει πάρα πολύ χαμηλή. Να σας πω το μεγαλύτερο που υπάρχει και ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η ΚΑΔ των αρωματικών φυτών. Αρωματικά φυτά που εκεί εξάγουμε και εισάγουμε για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την οικονομία της Κρήτης, τα οποία είναι είτε για οικιακή χρήση είτε για φαρμακευτική χρήση. Και έχουν εξαιρεθεί οι ΚΑΔ. Και είναι οι ΚΑΔ οι οποίοι φέρνουν πάρα πολλά εμπορεύματα. Σε επίπεδο χώρας ικανοποιήθηκαν τα αιτήματα 7.853 επιχειρήσεων, εκ των οποίων μόλις οι 1.270 επιχειρήσεις αφορούν το νησί μας.